Όμως θα πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Δημοσθένη Μπούρο. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, έχω πει ότι εσείς με σώσατε από την αλλεργία που με ταλαιπωρεί χρόνια και τώρα πάλι είμαι σε θεραπεία δική σας. Την έχω γκούχου γκούχου κύριε καθηγητά συνέχεια, αλλά μου λέει μη φοβάσαι, μου λέει είναι αλλεργία, δεν είναι θέμα, από τον κορονοϊό είμαι safe. Ξέρει ο γιατρός. Οι αλλεργίες της άνοιξης και το φθινοπόρο είναι συχνές. Θέλω να σας πω κύριε καθηγητά ότι εμένα με ταλαιπωρούσε μια ανοιξιάτικη αλλεργία για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από τον Απρίλιο μέχρι τα τέλη Μαΐου ήμουνα σε κατάσταση τρέλας και περίμενα πότε να τελειώσει η άνοιξη. Ξαφνικά, συν το χρόνο, έφυγε από μόνη της ευτυχώς αυτή η αλλεργία. Εμένα συν το χρόνο ήρθε. Αλλά τράβηξα τα ελέη. Ιδίως τώρα στο γυμνάσιο, μη σας πω έτσι. Λοιπόν. Υπάρχει πολλές φορές ανοχή στο ανοσοποιητικό σύστημα όταν εκτίθεται στο συγκεκριμένο και έτσι το ανέχεται περισσότερο σε αυτήν την περίπτωση. Η μάσκα επηρεάζει όσους έχουν αλλεργία. Δηλαδή, γιατί ακούμε ένα επιχείρημα, έχω αλλεργία, βήχω, άρα δεν πρέπει να φοράω μάσκα. Κοιτάξτε, η μάσκα καταρχήν τη φοράμε για κάτι σημαντικό, διότι αν πάρουμε κορονοϊό και έχουμε και ένα υφιστάμενο νόσημα και πολλοί μας πιέζουν να τους δώσουμε ένα χαρτί που να λέει ότι δεν πρέπει να φοράμε τη μάσκα, τους εξηγούμε ότι εάν κολλήσουν κορονοϊό με το πρόβλημα για το οποίο δεν θέλουν να φορούν τη μάσκα, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Ακόμη πιο δύσκολο. Ακριβώς. Ναι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγάλει και ένα statement που λέει ότι δεν προκαλεί αύξηση του διοξιδίου, είναι ασφαλή κτλ. Μπορεί βέβαια ορισμένα άτομα να ενοχλούνται όπως και όλοι. Δεν είναι εύκολο να έχεις στη μύτη σου κάτι που εμποδίζει την ελεύθερη αναπνοή. Και ιδίως αν πολλοί έχουν πρόβλημα από τη ειρηνική αναπνοή και πρέπει να αναπνέουν και από το στόμα. Προφανώς. Ευχαριστώ δεν είναι, αλλά το κάνουμε για κάτι σοβαρότερο. Τώρα, το χειμώνα, εκτός του κορονοϊού μας, αντιμετωπίζουμε και άλλα αναπνευστικά προβλήματα που ιούς, γρήπη κλπ. Η χρήση της μάσκας, κύριε καθηγητά, φέτος θεωρείτε ότι θα τα μειώσει αυτά τα προβλήματα και δει τη γρήπη που κολλάει με πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο που κολλάει και ο κορονοϊός. Ναι, πολύ λογικό είναι αυτό. Και επειδή ο κορονοϊός ήταν και Φεβρουάριο και Μάρτιο, που ήταν πάντα, είδαμε, η παρατήρησή μας ήταν ότι με τη μάσκα που ακολούθησε στη συνέχεια, ότι μειώθηκαν αρκετά οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, οι οποίες είναι αερογενείς και είναι λοιμώξεις του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού. Μάλιστα, σημαντικό αυτό. Περιμένουμε η γρήπη θα είναι λιγότερη και θα είναι ένα παράπλευρο όφελος με τον κορονοϊό. Γιατί έχουμε πολλούς θανάτους από γρήπη κάθε χρόνο, δεν είναι απλό πράγμα. Ακριβώς, όπως και κορονοϊό για τη γρήπη δεν έχουμε αντιμετωπίσει, έτσι πρέπει να είμαστε και προετοιμασμένοι ότι και αυτός ο κορονοϊός θα μας ταλαιπωρεί για τα επόμενα χρόνια. Άρα πρέπει να προσαρμοστούμε, ίσως με εμβόλιο όπως κάνουμε με τη γρήπη, ευπαθείς ομάδες, πρώτα απ' όλους. Ένας γιατρός του Σωτηρία εχθές χτύπησε καμπανά και είπε υπάρχει ενδεχόμενο να διαλέγουμε ασθενείς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί το σύστημα να καταρρεύσει. Είμαστε κοντά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε καθηγητά? Παρακολουθούμε όλοι την προοδευτική αύξηση των νοσηλευομένων και των αυτών που διασωληνώνονται. Δεν είχαμε ποτέ τόσο μεγάλα νούμερα και αυτό είναι ένα ανησυχητικό, θα έλεγα, το οποίο μας αναγκάζει να είμαστε πιο υπεύθυνοι και να δείχνουμε αλληλεγγύη προς τα άτομα τα οποία αν νοσήσουν θα τα χάσουμε, όπως είναι τα άτομα που πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα σχέτως ηλικίας ή τα ηλικιωμένα άτομα, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς. Κύριε καθηγητά, οι 239 χθες διασωληνωμένοι είναι μια πιστική απάντηση σε όλους εκείνους που μέχρι προχθές μας έλεγαν ότι εντάξει παιδιά, μια απλή γρυπούλα είναι ο κορονοϊός, τζάμπα φοβίζεται και τρομοκρατείται τον κόσμο κλπ. Είναι μια απάντηση οι 239. Ακριβώς, αν κανείς δεν το βλέπει αυτό. Πάνω απ' ότι έχει παρασυρθεί σε αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το infodemics, δηλαδή με το conspiracy της συνωμοσιολογίας, συνωμότητας δηλαδή, ότι ο ιός δεν υπάρχει, αυτοί που
δεν θέλουν τη μάσκα και βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Προφανώς. Υπάρχει ένα ποσοστό πληθυσμό που πιστεύω δεν υπάρχει κορονοϊός και ότι κάποιος πληρώνεται συγγενείς για να πει ότι πέθανε από κορονοϊό. Αν δηλαδή, είναι πράγματα, δυνατόν. Ναι, είναι εκτός λογικής. Το είπε ο Αϊνστάιν ότι η ανοησία είναι απέραντη. Το σύμπαν μπορεί και να μην είναι. Πολύ ωραία. Και ανίκητη πολλές φορές. Ανίκητη, αμάχητη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Το lockdown είναι μεγάλο. Ας ελπίσουμε να μην μιλάμε για το σύστημα που καταραίει. Σας ευχαριστούμε. Μία συμβουλή, μάσκα. Θα τα καταφέρουμε. Και να μου έχετε τη Χριστίνα σε φόρμα πάντα, όπως την έχετε. την ακούω και την απολαμβάνω καθημερινά και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε.